Ο αρχηγός αστυνομίας Κύπρος Μιχαηλίδης είναι τώρα μαζί μας μέσω Skype. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη. Καλησπέρα, κυρία Γκενεβέζου. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Πιο πολλή δουλειά για την αστυνομία τώρα, καθώς έχουμε στα αλήθεια βγει στους δρόμους. Μέχρι τώρα η πλειοψηφία τουλάχιστον έμενε στο σπίτι. Ναι. Ακριβώς σήμερα, πρώτη μέρα, σίγουρα έχουμε καταστρώσει τα σχέδια μας από τις προηγούμενες μέρες για να είμαστε έτοιμοι σήμερα το πρωί. Η επιτυχία βέβαια στο εγχείρημα εναπόκειται στη σοβαρότητα και στην υπευθυνότητα του κάθε ενός από εμάς, περιλαμβανομένων των αστυνομικών αλλά και των πολιτών. Θεωρώ ότι είναι μια προσωπική και ατομική ευθύνη για τον καθένα να συμπεριφερθεί υπεύθυνα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πράγματι έχουν γεμίσει οι δρόμοι με αυτοκίνητα, που είναι αδιανόητο να σταματά το κάθε όχημα ο αστυνομικός για να κάνει έλεγχο. Τότε θα γίνεται πολύ σοβαρότερο μποτιλιάρισμα από ό,τι παρατηρείται τις πρωινές ώρες. Άρα θα γίνεται επιλεκτικά. Πώς θα γίνεται, αρχηγέ? Θα γίνεται επιλεκτικά. Θα γίνεται με τέτοιον τρόπο που να μην δημιουργούνται προβλήματα. Θα γίνεται περιοδικά και με τρόπο που να γίνεται όσο το δυνατόν ομαλή κυκλοφορία, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα, αλλά οι ελέγχοι θα συνεχίσουν και θα παραμένουν αυστηροί. Έχω πει και σε άλλες δηλώσεις μου ότι η πρώτη ή δεύτερη μέρα, ιδιαίτερα όσον αφορά τα καταστήματα και τον κόσμο που κυκλοφορεί, θα υπάρχει μια ελαστικότητα μέχρι ότου να προσαρμοστεί ο κόσμος και να μπορέσουν και οι καταστηματάρχες και οι υπεύθυνοι των καταστημάτων να μπορέσουν να ετοιμαστούν, να κατανοήσουν κάποια συγκεκριμένους όρους των διαταγμάτων, αλλά από την επόμενη μέρα θα πρέπει να αρχίσουμε εντατικά τους ελέγχους για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία. Ναι, μην περάσουμε το μήνυμα τώρα ότι είμαστε χαλαρά, ότι δεν γίνονται οι έλεγχοι συστηματικά για να μην έχει μπολιτιλιάρισμα ή δεν γίνονται οι έλεγχοι μέχρι να δείτε πώς λειτουργεί το σύστημα. Όχι, δεν είναι αυτό που λέω, επειδή αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μαζί μας αυτή τη στιγμή γύρω στους 160 λειτουργούς των Υπουργείων, των διαφόρων Υπουργείων, των οποίων η συνεισφορά θα είναι σημαντική. Μέχρι ότου λοιπόν μπορέσουμε να βάλουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους μέσα στο δικό μας το πνεύμα, το πώς ακριβώς πρέπει να εργαστούν. Έχουν εκπαιδευτεί βέβαια το Σαββατοκυριακό, αλλά από την άλλη και οι καταστηματάρχες. Γι' αυτό είπαμε ότι την πρώτη μέρα θα δείξουμε κάποια επίοικια. Αλλά από την επόμενη μέρα. Αυτό σημαίνει ότι βρήκατε πολλές παραβάσεις, αλλά τους κάνατε συστάσεις και προτροπές και όχι καταγγελίες. Ακριβώς, υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις που, επαναλαμβάνω, επειδή όσον αφορά τα καταστήματα λιανικού εμπορίου, την μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν οι λειτουργοί των διαφόρων Υπουργείων. Αυτές ήταν και οι οδηγίες οι δικές τους να δείξουν κάποια επίγεια στο πρώτο στάδιο για να μπορέσουν να προετοιμαστούν και οι καταστηματάρχες και οι υπάλληλοι, να τους εξηγηθούν κάποια μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται. Αλλά από την επόμενη μέρα, επαναλαμβάνω, ότι θα πρέπει να μπούμε όλοι στους ίδιους ρυθμούς της αυστηρότητας και κυρίως της ευθύνης για να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία. Είχαμε πολλούς που δεν είχαν συμμορφωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, είτε σε επίπεδο πολιτών, είτε σε επίπεδο καταστηματαρχών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου. Υπήρχαν κάποια προβλήματα, έχουν γίνει και κάποιες καταγγελίες βέβαια. Πόσες τον αριθμό? Οι καταγγελίες ήταν γύρω στις 60, ήταν μειωμένος ο αριθμός σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Υπήρχαν και δύο καταγγελίες για υποστατικά, αλλά επαναλαμβάνω ότι μέχρι ότου μπορέσουν οι λειτουργοί των Υπουργείων, αλλά και να υπάρχει ένας συντονισμός τέτοιος που να ξεκινήσει η διαδικασία. Είχαμε πει ότι τις πρώτες ώρες θα επιδεικνύεται κάποια επίοικια, αλλά επαναλαμβάνω ότι από αύριο ξεκινάμε, όχι γιατί θέλουμε να κάνουμε καταγγελίες, κάθε άλλο δεν είναι αυτός ο σκοπός οι καταγγελίες, αλλά θα πρέπει όλοι να συμμορφωθούν και να δείξουν τη δική τους ευθύνη απέναντι στη δημόσια υγεία. Και από απόψε, γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι ξεκινάμε από αύριο εντατικά. Και από απόψε που ισχύει το κέρφιου για τις 10 και μετά θα δούμε περισσότερα περιπολικά στους δρόμους.
Ο αριθμός των περιπόλων είναι αυτός που έχει αναφερθεί προηγούμενα, γύρω στα 120 περιπολικά ανά τον Παγκύπριο, αλλά οι αστυνομικοί που εργάζονται είναι πολύ περισσότεροι, γιατί πέραν από τους αστυνομικούς οι οποίοι βρίσκονται στους δρόμους, υπάρχουν και πολλοί άλλοι οι οποίοι βρίσκονται στους σταθμούς και επιλαμβάνονται διαφόρων θεμάτων που αφορούν κυρίως θέματα που έχουν σχέση με την μη εξάπλωση του κορονοϊού. Επίσης, θα πρέπει να πω ότι σε όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις υπάρχουν τα κέντρα κρίσεως που στελεχώνονται από αξιωματικούς της υπηρεσίας, καθώς επίσης και το κεντρικό κέντρο κρίσεως του Αρχηγείου Αστυνομίας με ανώτερο αξιωματικό επικεφαλής, ο οποίος συντονίζει την όλη δράση της αστυνομίας και συντονίζει ταυτόχρονα και τις εργασίες των λειτουργών των Υπουργείων. Αρχηγέ,